press που έχει για να κερδίσει τα παιχνίδια δεν σε αφήνουν έτσι να... Για να δούμε το Σίζης τώρα. Η σέντρα του είναι καλή, έρχεται ο Σέζαρ και έρχεται το γκολ. Εδώ ακολούθησε δεύτερο γκολ. Από προσπάθεια του Σίζης πάλι. Σίζης, ναι. Ο οποίος αυτή τη φορά βγάζει καλή σέντρα, δεν ακολούθησε κανείς από τους χαφ του Ατρομήτου. Είμαστε προς το φινάλε του παιχνιδιού, ο Σέζαρ καθαρίζει το παιχνίδι. Ανέβηκε, δεν τον ακολούθησε κανείς. Ναι, δεν ήταν σε καλή διάταξη, δεν είχε καθόλου ισορροπία η άμυνα του Ατρόμητου. Αν την ξαναδούμε τη φάση, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης. Και το πλήρωσε αυτό. Έτσι. Αν δείτε, εδώ, σύζυς, τρέχει μόνο ξέρω, ο Ανατολάκης. Ναι, ο Σύζυς, θα την ξαναδούμε και τη φάση, γιατί δεν ξέρω αν είναι λίγο πιο μπροστά από τον Ανατολάκη. Ήταν ανέβει ψηλά για το offside και το γύρισμα πέλεσο στη συνέχεια. Ο Ανατολάκης σήκωσε το χέρι του για offside, γιατί είχαν ανέβει όλοι για να βγάλουν τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού. Ξανά η σέντρα από τον Σίζιτς και το τελείωμα από τον Σέζα. Ο οποίος πέρασε, πολύ καλή σέντρα, ίσως η πρώτη ή η δεύτερη σέντρα σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής.